Πρέπει να σας πάω στο άλλο το θέμα το οποίο έχετε πρωτοσέλιδο σήμερα στα επίκαιρα, το οποίο αφορά το απόρριτο έγγραφο της ΕΕΠ. Πράκτορες της υπηρεσίας παρακολουθούσαν πολίτες σε συγκεντρώσεις αδεδί και πάμε. Οφείλω να πω ότι και πριν από δύο μήνες, τρεις μήνες, υπήρχε ένα δημοσίευμα πρωτοσέλιδο της Αυριανής που μιλούσε για παρακολουθήσεις συνδικαλιστών. Εδώ όμως από ό,τι βλέπω, εκ μέρους της ΕΕΠ με τα βαλιτσάκια εννοώ, αλλά εδώ από ό,τι βλέπω, εσείς το πάτε ακόμα πιο βαθιά. Μιλάτε και για το ΠΑΜΕ, δηλαδή για το Κομμουνιστικό Κόμμα, μαζί με την ΑΔΕΔΗ. Κύριε Γουρίκα, εμείς αυτό που κάνουμε στα επίκαιρα είναι οτιδήποτε λέμε να το αποδεικνύουμε. Λοιπόν, ήρθε στα χέρια μας ένα απόρριτο έγγραφο της ΕΕΠ με ημερομηνία 8 Οκτωβρίου 2010, πριν ένα χρόνο, όταν είχαν ξεκινήσει μεγάλες διαμαρτυρίες και ήταν οι μεγάλες πορείες οι οποίες είχαν γίνει στην Αθήνα και σε όλες τις επαρχιακές πόλεις. Μία μονάδα λοιπόν, ένα κλιμάκιο αν θέλετε της ΕΕΠ, γιατί δεν τα ξέρουμε όλα αυτά, δεν έχουμε κάνει σε αυτή την υπηρεσία και δεν θέλουμε να έχουμε και σχέση με τέτοιες υπηρεσίες, όταν κάνει αυτή τη δουλειά. Ένα κλιμάκιο λοιπόν ζητάει και, από την ΕΕΠ να, και δίνει αναφορά για την απεργία της ΑΔΕΔΗ και συγκεκριμένα για το Ηράκλειο, γιατί κοιτάξτε αυτό το σήμα όπως πηγαίνει μετά λέει από πάνω πρέπει αυτό να ακυρωθεί και να καταστραφεί, δηλαδή δίνω αναφορά στην ΕΕΠ οι πράκτορές της, οι χωροφύλακές της, οι κυπατζίδες, ποιοι είναι αυτοί τέλος πάντων και, αυτό λοιπόν το οποίο αποδεικνύει είναι για πρώτη φορά βλέπουμε εδώ βλέπουμε το δείξω εδώ στην κάμερα ναι. Βλέπω ένα έγγραφο, ένα κομμάτι του απόρριτου έγγραφου. Είναι όλο το έγγραφο. Εκτός από το μόνο που έχουμε καλύψει είναι για ευνόητους λόγους, δεν μας πάνε και μέσα κιόλας. Τα ονόματα τα οποία φυσικά είναι στη διάθεση και του εισαγγελέα, αύριο καταθέτω στον εισαγγελέα, καθώς επίσης και στο ΠΑΜΕ και στην ΑΔΕΔΗ και σε όλα τα κόμματα τα οποία ενδιαφέρονται τουλάχιστον να υπάρξει δημοκρατία. Γιατί αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή, κύριε Κουίπ, δεν έχει καμία δουλειά η ΕΕΠ να παρακολουθεί την ΑΔΕΔΗ, δεν έχει και πολύ περισσότερο. Άντε στην ΑΔΕΔΗ να πούμε ότι υπέρχουν μέσα κάποιοι αντιεξουσιαστές, κάποιοι αναρχικοί, ξέρω κάποιοι αλλοδαποί, οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν τρομοκρατικές οργανώσεις ή δεν ξέρω τι μπορούσαν να σκεφτούν να κάνουν. Στο ΠΑΜΕ, το οποίο είναι το συνδικαλιστικό όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, το οποίο έχει, το είναι το πλέον, αν θέλετε, ας πούμε, η οργάνωση, έχουμε μια τέλεια οργάνωση οι άνθρωποι. Μέσα εκεί δεν παρασυρθεί κανένας αναρχικός. Και ποτέ, ας πούμε, δεν έχει δημιουργήσει, μα ποτέ, προβλήματα. Εδώ γυρίζουμε πάλι στην εποχή του 1950, του 1960 και του 1970. Αρχές του 1970, γιατί μετά σταματήσανε όλα αυτά. Δηλαδή μιλάμε για ένα παρακράτος. Και αυτό το παρακράτος έρχεται να είναι σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Και που λέμε και πάλι ότι η αποστολή αυτής της υπηρεσίας είναι να μας προστατεύει και να προστατεύει τη χώρα από ξένο επιβολέα. Από ξένους οι οποίοι, αν θέλετε, θέλουν να κάνουν κακό στη χώρα μας. Δεν έχουν να κάνουν, να κοιτάνε ούτε το ΠΑΜΕ, ούτε το ΚΚΕ, ούτε το Συνασπισμό, ούτε τη Νέα Δημοκρατία, ούτε την ΑΔΕΔΗ, ούτε κανέναν. Κάπου υπάγεται η ΕΕΠ. Φυσικά. Η ΕΕΠ υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας Πολίτης. Στον κύριο Χρήστο Παπουτσί. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, ο κύριος Παπουτσής υπάγεται και σε έναν πρωθυπουργό. Ο προηγούμενος είναι ο οποίος ήταν επί των ημερών του εγγράφου που μου λέτε, υπάρχει όμως και ένα σημερινός. Συνεπώς εδώ, με βάση αυτό των όσων καταγγέλνουν τα περιοδικά επίκαιρα για τις αποκαλύψεις, οφείλει σήμερα κιόλας ο νέος εκπρόσωπος και υπουργός επικοινωνίας ο κ. Παντελής Καψής, για τον οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο, να βγει και να πει τι θα πράξει ο πρωθυπουργός της χώρας, κύριε Παντελή Καψή. Βλέπετε, τελείωσαμε, περάσαμε πλέον από το απειροβόλητο των δημοσιογράφων. Τώρα είμαστε στην πλευρά της πολιτικής. Λοιπόν, επίσης έχουμε αποκαλύψει τις παράνομες παρακολουθήσεις. Είναι ανήθικο να μιλάς στο τηλέφωνο και να σε παρακολουθεί κάθε ένας που έχει ένα βαλιτσάκι. Και γι' αυτό εμείς μας κάνανε και αγωγή. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, φανταστείτε δηλαδή και εκτός των όρων και τον εκφοβισμό, τον οποίο που υφίστανται, ας πούμε, και οι συνάδελφοι, αλλά τώρα να έχετε αγωγές των 300.000, επειδή θέλει ο κάθε κύριος αξιωματούχος εκεί, ο οποίος αποδεδειγμένα κάνει παρακολουθήσεις και να σου ζητάει και τα αρέστα, ξέρω. Και